πλανήτη, να ενωθούμε μια στεριά Ήπειρο και Κρήτη. Η μουσική συνύπαρξη στη σκηνή που στήθηκε στον αύλιο χώρο της Βελάς, της υπηρώτικης και της κριτικής μουσικής παράδοσης αντίστοιχα με πρωταγωνιστές, το κλαρίνο και τη λύρα, με τις φωνές των Δημήτρη Ιφαντή και Νίκου Ζωηδάκη, ταξίδεψε τους εκατοντάδες θεατές που είχαν την ευκαιρία την Τετάρτη το βράδυ να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή συναυλία. Παρά τις αναβολές και τις μετακινήσεις του χώρου της εκδήλωσης, η συναυλία έγινε την Τετάρτη με απόλυτη επιτυχία και κυρίως με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων. Οι δύο μουσικοί, ο καθένας χωριστά αρχικά και στη συνέχεια μαζί στη σκηνή, αντάμωσαν την Ήπειρο και την Κρήτη μέσα από τις μουσικές νόρμες των δύο περιοχών. Κοινό σε Ήπειρο και Κρήτη είναι το μεράκι, το γλέντι και ο σεβασμός στην παραδοσιακή μουσική, όπως ανέφεραν αμφότεροι. Για δεύτερη φορά και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Μητροπολίτη για την άδεια να παίξουμε σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο. Να πω και εγώ ότι σαν Βελαΐτης σαφέστατα και δεν συμφωνώ με αυτή την προσπάθεια που κάνουν να τελειώσουν το έργο ενός παλιού εμπλεσμένου ανθρώπου. Στην αρχή της συναυλίας, ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης έστειλε το μήνυμα της αντίθεσης της τοπικής κοινωνίας στην πρόσφατη απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσουν στο κλείσιμο της Ακαδημίας Βελάς. Γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο σε σχέση και με τη Βόρειο Ήπειρο, τη γειτονική Αλβανία, έβγαλε ιερείς, διδασκάλους για αυτό το σκοπό, ώστε να μεταραντέσουν το χριστιανισμό αλλά και την εκπαίδευση και στη γειτονική μας Αλβανία. Και πολύ σύντομα δεν θα λειτουργεί. Εμείς θα παλέψουμε και θέλω να πιστεύω ότι θα ανακαλέσουν αυτή την απόφασή τους, γιατί είναι κρίμα στην ιστορία αυτής της σχολής. Εισαγωγικά στην εκδήλωση συμμετείχαν δύο πολυφωνικά συγκροτήματα. Το ένα του Δήμου Πογονίου και το δεύτερο από την Ανοδρόπολη της Βορείου Ηπείρου. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αναμφίβολα, προσφέροντας άφθονο γέλιο, εκείνη που ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, Πογονίσιος στην καταγωγή, ανέβηκε στη σκηνή και με το γνωστό του ύφος και στυλ έκανε τους πάντες να μην μπορούν να συγκρατηθούν από τα γέλια.
Πιάσε λίγο που γόνει. Λοιπόν, άκου Νίκο εδώ, ο τόπος είναι φτωχός, οπότε τα φαγητά είναι ανάλογα. Στο χωριό μου λοιπόν, χαμηλά. Στο χωριό μου στην Καστάνιανη, που κάνουμε παραδοσιακό πανηγύρι, πρώτο φαΐ βγαίνει κρεμμυδοφάι. Αυτό για τον Νίκο που δεν ξέρει, αυτό είναι ένα καζάνι γεμάτο κρεμμύδια και σάλτσα ντομάτα. Τίποτα άλλο. Να φας τρία πιάτα από αυτό. Να πας στον Άρη μόνος σου. Με ένα μόνο, έτσι. Πλούσιος τόπος. Τα καλύτερα τυριά. Τα καλύτερα κρασιά. Τα καλύτερα φρούτα. Να πάτε σε κριτικό γάμο, να μην το ξεχάσετε ποτέ. Αλλά σε αντίθεση με όλο τον πλανήτη, λοιπόν, στο γάμο αυτό φοράει η νύφη άσπρα και όλοι οι άλλοι μαύρα. Γιατί. Γιατί ξέρουν. Αφού έχεις φάει τα πάντα, βέβαια, στην Κρήτη, έχουν τρομερή μανία να τρώνε τετράποδα. Ειδικά αν δεν είναι δικά τους. Υποψιάζομαι ότι οι δεινόσαυροι δεν εξαφανίστηκαν από τους παγετώνες. Ένα μεγάλο σόι κριτικών είχε γλέντη κάπου που είχε πολλούς δεινόσαυρους και ρώτησε ο ένας τον άλλον, αυτά ποιανού είναι, αλλού. Θα